στο Ηνωμένο Βασίλειο, ολόκληρες γειτονιές συνεχίζουν να βρίσκονται κάτω από το νερό και αμέτρητα σπίτια είναι ακόμα πλημμυρισμένα έπειτα από τις καταρακτώδεις βροχές που έφερε η καταιγίδα Χένκ. Σε πολλές περιοχές επιστρατεύτηκαν κανό και διεξάγονται έρευνες πόρτα-πόρτα για όσους χρειάζονται βοήθεια. Upset and angry and scared to know what we've got to find and to what we've got to do to put everything right again. Στο Gloucester, οι κάτοικοι είναι σε απόγνωση. Τα σωστικά συνεργεία μεταφέρουν ζώα και ανθρώπους από τα πλημμυρισμένα σπίτια τους σε ασφαλή σημεία. Οι ηλικιωμένοι παίρνουν ακόμα πιο δύσκολα αυτές τις ώρες. It's devastating for him, really. He can't really go out. He can't do a lot because of the breathlessness and things like that. So, yeah, it's going to be a lot of hard work and things for him to just even leave the house now. Από σήμερα το πρωί, η Αγγλία είναι σε κίτρινο συναγερμό καθώς αναμένεται ένα νέο κύμα ψύχους. Στην Νορβηγία, οι κάτοικοι είναι αντιμέτωποι με πολικές θερμοκρασίες. Το θερμόμετρο δείχνει μείον 43 σε κάποιες περιοχές και η χώρα έχει θαυτεί κυριολεκτικά στο χιόνι. Οι πολίτες σκάβουν για να μπουν στα σπίτια τους. Στη δίνη του χιονιά η Σουηδία και η Φινλανδία. Στο φινλανδικό τμήμα της Λαπωνίας, το θερμόμετρο έγραψε μείον 44 βαθμούς Κελσίου. Finland and Sweden have suffered widespread power outages with snowfall trapping motorists on highways for hours. Στην Φινλανδία, οι τουρίστες μάλιστα ρίχνουν ζεστό νερό στον αέρα, το οποίο μετατρέπεται σε παγωμένο σύννεφο. Λευκός συναγερμός και στη Νέα Υόρκη, καθώς οι μετεωρολογικές υπηρεσίες εξέδωσαν σήμερα προειδοποιήσεις για χειμερινές καταιγίδες και χιονοπτώσεις που αναμένεται να πλήξουν τις επόμενες μέρες στην περιοχή. Ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών καταγράφει και το Πεκίνο από το 1951, με το Δεκέμβριο να χαρακτηρίζεται ο πιο κρύος όλων των εποχών μετά από ένα κύμα ψύχους που έπληξε μεγάλο μέρος της Κίνας.